Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στα σαλόνια μας. Να δούμε τι μέρα είναι, να μην τα μπερδεύουμε. Είναι Τετάρτη 14 Νοεμβρίου. Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Φιλίππου και Κωνσταντίνου Ιππρέου και όποιος γιορτάζει κερνάει. Τώρα που οι Μουτζαχεντίν απομουτζωμένοι που ήταν κατέλαβαν ξαφνικά σε δύο μέρες σχεδόν ολόκληρο το Αφγανιστάν, εμείς τι να κάνουμε, να χαρούμε? Χάρηκα εγώ τώρα. Χάρηκα επειδή είμαι σίγουρη ότι αυτοί δεν είναι καθόλου βάρβαροι. Είδες αγάπη μου στα δελτία, άντεξες δηλαδή να δεις τι πάθανε όσοι από τους Ταλιμπάν δεν πρόλαβαν να την κάνουν? Καμιά βαρβαρότητα. Επίσης να χαρούμε επειδή τελείωσε ο πόλεμος? Νομίζουν κάποιοι ότι τέλειωσε ο πόλεμος. Γιατί αυτοί που φύγανε, πού πήγανε, ξαφνικά εξαφανίστηκαν? Πάντως έχει και τα καλά της αυτή η ιστορία. Για παράδειγμα, θα μπορούν να σπουδάζουν ελεύθερα ό,τι θέλουν. Ή ας πούμε, οι άντρες θα ξεφορτωθούν τη γενιάδα που υποχρεωτικά μέχρι τώρα εξέτρεφαν. Οι γυναίκες πάλι θα απαλλαχτούν από την μπούργα την οποία εξακολουθούν να φοράνε, γιατί χτες δεν είδαμε κανένα γυναικείο πρόσωπο εκτός από κάτι φωτογραφίες που προκλητικά τοποθέτησαν στις βιτρίνες των καταστημάτων. Το μεταξύ, οι άνθρωποι της Coca-Cola ετοιμάζονται να εισβάλλουν. Αυτοί κι αν το χάρηκαν. Εμείς πάλι ως Έλληνες χαρήκαμε για τη μουσική που ακουγόταν στους πανηγυρισμούς τους. Οι άνθρωποι ακούγαν Θοδωράκι μεταφρασμένο στη γλώσσα τους. Αυτό είναι διεθνής καριέρα, αγάπη μου, να σ' ακούνε σε χώρα που δεν τους βλέπει ούτε ο Θεός. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να βελτιωθεί εκεί η κατάσταση. Στην τουρκική δημοκρατία πάλι δεν υπάρχει ελπίδα για βελτίωση. Και αυτό όχι τίποτα άλλο, επειδή έχουν αγγίξει την τελειότητα. Να δείτε πώς φροντίζουν τους πολίτες τους. Τι κράτος προστάτης είναι αυτό? Προστάτης λέω και τι μου έρχεται? Προστάτη δεν λέμε και κάτι άλλο? Δεν θα σας πω εγώ ποιο, βρείτε και κάτι μόνοι σας. Πρόσεξε τώρα, φροντίδα και προστασία, στοργή και προδέρμ. Για τις απεργίες πείνας μέσα και έξω από τις φυλακές γνωρίζουμε. Το κράτος όμως της Τουρκίας, το δημοκρατικό, απαγορεύει τις απεργίες πείνας, διότι εξασθενούν τον οργανισμό, και τις διαδηλώσεις, διότι αναστατώνουν τον άνθρωπο. Τώρα, σε περίπτωση συνδυασμού απεργίας πείνας και διαδήλωσης, κάνουν ανθρωπιστικές επεμβάσεις. Για να τους σώσουν το κάνουν, επειδή τους αγαπούν. Τους μπαγλαρώνουν, σκοτώνουν κιόλας, γιατί είναι διατεθειμένοι να φτάσουν στα άκρα για να τους σώσουν. Σκοτώνουν όποιον δεν κάθεται καλά, παίρνουν τους απεργούς, τους πάνε στο νοσοκομείο, τους ρίχνουν και ένα ξύλο. Πώς κάνει η μαμά που φροντίζει το παιδάκι της και είναι λίγο αυστηρή μαζί του για το καλό του? Ένα τέτοιο πράγμα. Μετά από τόση χαρά που πήραμε, να σας αφήσουμε να χαρείτε με την ησυχία σας. Εμείς πάντως χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Φιλάκια μας!